είπατε, όπως αναδείξαμε και το έγγραφο εδώ από τον Sky, 11.000 ευρώ για όλο το 2016 για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς όμως να αναγράφεται όνομα. Για ποιο λόγο συνέβη αυτό, εσείς το ψάξατε και πώς γίνεται να προϋπολογίζετε ένα ποσό για μια θέση που δεν ξέρουμε ποιος θα καταλάβει? Κοιτάξτε να δείτε, πώς ονομάζεστε, συγγνώμη, δεν σας γνωρίζω. Κυρία Αναστασοπούλου. Ναι, η Μαρία. Κυρία Αναστασοπούλου. Ναι. Ωραία, κυρία Αναστασοπούλου, όταν δεν γνωρίζει το οικονομικό επιτελείο ενός Υπουργείου ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, εάν ξαφνικά ο Πρωθυπουργός θα κάνει έναν σχηματισμό, οφείλει να προϋπολογίζει για το έτος με βάση το προηγούμενο έτος ή με βάση αυτά τα οποία έχει δεδομένα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τι είχε ως δεδομένο? Ότι ο προηγούμενος, ή προηγούμενη μάλλον, υφυπουργός ελάμβανε αυτό το επίδομα. Άρα λοιπόν έπρεπε να το προϋπολογίσει για όλο το χρόνο και αυτό γίνεται από την αρχή του χρόνου. Όταν λοιπόν άλλαξε ο επόμενος υφυπουργός και ήρθα εγώ και δεν έκανα χρήση, αυτό έπαψε πια να ισχύει. Δηλαδή η προηγούμενη υπουργός τα έλαβε αυτά τα χρήματα? Ερωτήστε εκείνη. Αφού εσείς το είπατε. Δεν να ρωτήσουμε. Ρωτήστε εκείνη. Εγώ θεωρώ κατά τις κλινικές μου πληροφορίες ότι το κονδύλι αυτό υπήρχε και χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιήθηκε επομένως ένα κονδύλι 11.000 στην προηγούμενη κατάσταση? Όχι, δεν γνωρίζω το ποσό. Δεν γνωρίζω το ποσό. Αλλά? Ξέρω ότι είχε προϋπολογιστεί για να χρησιμοποιηθεί. Χρησιμοποιήθηκε? Τώρα, δεν το γνωρίζω. Στην προηγούμενη κατάσταση, όχι στην ΙΝ. Μιλάμε για την υφυπουργό που διαδέχτηκα εγώ. Ακριβώς. Ναι, την κυρία Χρυσοβελώνη. Και είπατε ότι έχετε πληροφορίες ότι χρησιμοποιήθηκε, κύριε Μαυραγάνη. Ναι, αλλά δεν είμαι βέβαιος. Άρα εσείς το ποσό που αναλογούσε η στη δική κυρία Χρυσοβελώνη, να το πούμε, επειδή το λέει ο υπουργός, το ξέρει, δεν θέλει να την εκθέσει προφανώς για λόγους που καταλαβαίνουμε όλοι, μας ενημέρωσε χθες τηλεφωνικό στο δελτίο μας ότι το έλαβε το ποσό αυτό. Είναι έτσι? Του γνωρίζω. Αν το έχει πει στο δελτίο σας, έτσι θα είναι. Άρα εσείς δεν λάβατε ούτε ένα ευρώ από αυτά τα 11.000 ευρώ. Το λέμε γιατί το είπε στον αέρα χθες, παιδιά, στο δελτίο. Ναι, ναι, βεβαίως. Και επομένως το επιβεβαιώνει απλώς και ο υπουργός. Εντάξει. Εσείς, κύριε Μαυραγάνη, θεωρείτε ότι πρέπει να μπουν μετά από όλη αυτή την ιστορία τέλος πάντων εισοδηματικά κριτήρια στο συγκεκριμένο επίδομα ή να καταργηθεί εντελώς? Εννοείται. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που θα πούν ότι να καταργήσουμε τελείως τις αμοιβές για τους βουλευτές ή τους υπουργούς. Γιατί τότε θα πάνε στην αριστοκρατία, όπου μόνο οι πλούσιοι θα μπορούν να ασκούν λειτουργήματα. Όμως από την άλλη μεριά, αυτό που λέτε είναι πολύ σοφό, δίκαιο και ισορροπημένο. Πρέπει οπωσδήποτε να μπουν ισοδηματικά κριτήρια. Όταν κάποιος το έχει απόλυτη ανάγκη, ας το πάρει. Όταν δεν το έχει ανάγκη, να μην το παίρνει. Αυτό το κενό του νόμου πρέπει να αποσαφινιστεί για να μην έχουμε ηθικά εντός εισαγωγικών διλήμματα αύριο μεθαύριο. Τώρα αυτό που έγινε, όλο αυτό το σκηνικό, έπληξε κατά τη γνώμη σας την κυβέρνηση σε αυτό που λέμε ηθικό πεδίο? Κοιτάξτε, κάθε αγώνας καθημερινότητας που γίνεται για να κερδίσεις την προσωπική μάχη με το ήθος που πρέπει να εκπέμπεις, είναι ένας αγώνας που κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Κάθε θετικό σημάδι, όπως ο Πρωθυπουργός που ζήτησε την παρέτηση των δύο αυτών υπουργών, καταλογίζεται στα θετικά. Κάθε αρνητικό κάποιου μέλους της κυβέρνησης που έκανε κάτι, καταλογίζεται στα αρνητικά. Η σούμα θα βγει στο τέλος. Α, μάλιστα. Το λέω γιατί είναι και άλλες περιπτώσεις. Εδώ συζητάγαμε τώρα με τον κύριο Καρκατσούλη, για παράδειγμα, για μια διάταξη και οι συνεργάτες των υπουργών να διαμένουν σε αποστολές στο εξωτερικό, σε πεντάστερα και όχι σε άλλα καταλήμματα πιο φθηνά. Αυτά, για παράδειγμα, τι νόημα έχουν? Έχουν κανένα νόημα όλα αυτά? Τι σήμα δίνουν στην κοινωνία, σε μια κοινωνία που είναι στην κατάντια που είναι, κύριε Υπουργέ, και το ξέρετε καλύτερα από εμάς? Έχετε απόλυτο δίκιο και εγώ μπορώ να θυμηθώ παραδείγματα δημοσιογραφικής, από δημοσιογραφική έρευνα του παρελθόντος, που οι αποστολές ήταν 15 ατόμων. Εγώ θέλω να σας πω... Μην πάμε στο ψηφισμό τώρα. Εγώ θα σας πω, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Ξέρω και εγώ πολλές από αυτές που λέτε. Αλλά τώρα κρίνουμε το συγκεκριμένο. Μην πάμε συνέχεια στα παλιά και λέμε οι παλιοί μας κατέστρεψαν. Μας κατέστρεψαν, δεν λέω, και εγώ θα το πω. Αλλά μπορώ όμως να έχω την δυνατότητα να απαντήσω με τον τρόπο που θέλω. Και λέω φυσικά. Συνέβαιναν στο παρελθόν, μπορεί να συμβαίνουν και τώρα, και θα σας επαναλάβω ότι ο καθένας κρίνεται για το ήθος του από τις πράξεις του. Δεν βάζουμε ταμπέλα για να πούμε, α, λοιπόν, ο Μαυραγάνης είναι ο ανήθικος, ο οικονόμου, ο Λιωλιριτζής είναι η ανήθικη, και η Αναστασοπούλου, και εν πάση περιπτώσει ο άλλος είναι ο ηθικός και με αυτό πορευόμαστε για όλη μας ζωή. Όχι, κανείς είναι το μια λέει μάχη αυτό. Καθημερινή. Είναι μια μάχη καθημερινή. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί
Εγώ θέλω να σας πω ότι πολλές φορές κάνω ταξίδια μια μισή ημέρα για να μην χρεώσω δεύτερη μέρα διαμονή στο εξωτερικό και έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι. Έτσι είναι το σωστό, αλλά ιστορία, κύριε Υπουργέ, η διάταξη αυτή, όπως ξέρετε, δημιουργήθηκε, γεννήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ την αποφράδα ημέρα της ψηφοφορίας του Τρίτου Μνημονίου, τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Εντάξει, το θυμόσαστε αυτό. Τώρα, δεν είναι ωραίο, το καταλαβαίνω, ούτε σε μένα αρέσει. Και... αλλά εσείς το φέρατε. Και η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου είναι υπερβολικές εκφράσεις. Εν πάση περιπτώσει, όμως, θα ήταν λάθος από την αρχή που μπήκε μέσα στο μνημόνιο αυτή η διάταξη, κύριε Μαυραγάνη. Να σας πω, είπατε και εσείς πριν ότι αν υπήρχαν εισοδηματικά κριτήρια, θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά. Σωστά. Το να μπει όμως η διάταξη χωρίς εισοδηματικά κριτήρια δημιουργεί θέματα και να τα. Υπάρχει θέμα και για άλλους συναδέλφους σας. Δεν το γνωρίζω, γιατί δεν μπορώ να κάνω τον επιθεωρητή και να γνωρίζω αν άλλοι το παίρνουν και δεν το έχουν ανάγκη στην πραγματικότητα να το παίρνουν. Το λέω γιατί χθες μας ενημέρωσε ο κ. Ζανακόπουλος ότι δεν έχει κάνει μια σύντομη έρευνα και μας είπε ότι δεν υπάρχει θέμα. Μετά είδαμε ότι υπάρχει. Δεν το γνωρίζω. Ειλικρινά, δεν το γνωρίζω. Αν το γνώριζα, να το λέω. Αν αποδειχθεί όμως ότι το έπαιρνε κάποιος το επίδομα χωρίς να το δικαιούται, κύριε Μαυραγάνη, τότε υπάρχει θέμα, φαντάζομαι, κατά τη γνώμη σας. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Προσέξτε, βάσει του νόμου, όλοι το δικαιούνται. Ναι, έτσι όπως είναι φτιαγμένη η διάταξη, έχετε δίκιο. Βέβαια. Όπως και οι βουλευτές. Οι βουλευτές το παίρνουν όλοι. Όλοι. Και οι 300. Οι οποίοι, προσέξτε, όχι και οι 300, αυτοί που είναι εκτός Αττικής. Σωστά. Εκτός Αττικής. Και δεν έχουν σπίτι στην Αθήνα. Και δεν έχουν σπίτι στην Αθήνα. Και δεν έχουν σπίτι στην Αθήνα. Αυτοί λοιπόν το παίρνουν όλοι. Είναι ένα χιλιάρι. Λοιπόν, και αυτό πρέπει να μπει με εισοδηματικά κριτήρια κατά την άποψή μου. Όπως σωστά η κυβέρνηση μείωσε τις αποδοχές των βουλευτών και αύξησε τη φορολογική του ύλη, το φόρο δηλαδή. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω όμως κάτι. Έπρεπε να περάσουν 3 χρόνια από την ψήφιση του μνημονίου και αυτής της διάταξης, εν προκειμένου να παραιτηθούν και 2 υπουργοί για να καταλήξουμε σε αυτή την απόφαση. Μήπως αργήσατε λίγο. Να σας πω. Πράγματι, όταν το δεις από το τέλος, δηλαδή εκ του αποτελέσματος, λες ότι θα έπρεπε να το έχω κάνει πιο πριν. Έχει κάνει και άλλα πράγματα όμως, κύριε. Σας είπα και πριν. Μείωσε τους μισθούς των βουλευτών και άφησε τη φορολογική του ύλη. Αυτά είναι στα αρνητικά της. Στα αρνητικά της μπορείτε να πείτε ότι είναι πράγματι καθυστέρηση. Ενδεχόμενα να μην υπήρχε η αντίληψη ότι κάτι θα κάνουν χρήση χωρίς να το δείξουν. Μια τελευταία κουβέντα, κύριε Υπουργέ. Έχουμε σήμερα, περιμένουμε ένα σχηματισμό. Είστε υπό μετακίνηση, υπό μετάθεση, σε αλλαγή, τέλος πάντων, τι ξέρετε. Κάθε έντιμος άνθρωπος που θέλει απλώς να προσφέρει είναι πάντοτε υπό μετακίνηση και αναμένει να πάει σπίτι του. Όχι αυτό το γενικό τώρα, κύριε Μαυραγάνη, αυτό το λέμε και εμείς. Εντάξει. Όχι. Λέω πιο συγκεκριμένα έτσι, πράγματα. Έτσι όπως σας το λέω. Μήπως χτύπησε κανένα κινητό μέσα στο βράδυ. Έγινε τίποτα. Το κλείνω το βράδυ. Τώρα το έχετε ανοιχτό όμως από εδώ και πέρα, κλείνετε, κύριε Μαυραγάνη. Κακώς το κλείνετε. Μπορεί να χρειαστεί τίποτα. Τη νύχτα κοιμάμαι και εργάζομαι το πρωί. Κοιμάστε ήσυχος πάντως. Μήπως κοιμάστε και η τύχη σας δουλεύει, κύριε Μαυραγάνη. Γι' αυτό σας ρωτάμε. Για βέβαια. Να δουλεύει καλύτερα, γιατί η τύχη έχει ο Υπουργός. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα, κύριε Μαυραγάνη. Είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, κύριε Καρκατσούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να κλείσουμε, γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις που θα τις δείτε σε